Για τη σημερινή μας είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ το βιώνω δυστυχώς διαφορετικά, ότι οι αξίες αυτές που γνωρίζω εγώ τώρα μπορεί να είναι λάθος για τον κόσμο του τώρα. Όπως? Όπως τώρα, άμα είσαι ηθικός, μπορεί να μην είσαι καλά. Άμα είσαι τίμιος, δεν είσαι εντάξει. Μια φορά οι αξίες ήταν αυτές. Όταν είπα ότι από πότε η ευγένεια, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια έχουν γίνει μειονεκτήματα στον άνθρωπο. Εγώ αυτό έχω αισθανθεί. Και έχω ένα ερώτημα τώρα. Είμαι εγώ λάθος ή είναι οι άλλοι σωστοί? Δυστυχώς σας στενοχωρώ, αλλά εγώ αυτά ζω και έχω μάθει να λέω πλέον αλήθειες, δεν λέω αυτά, μάλλον αυτά που αισθάνομαι. Να κάνω μια παρένθεση ότι υπάρχει μια διαφορά. Άλλο τι λες, έχει μια μεγάλη διαφορά. Το από τι λες μέχρι τι κάνεις. Είναι εύκολο να λες λέξεις. Από εκεί πέρα πόσο τις λες και πόσο τις εφαρμόζεις αυτές που λες. Υπάρχουν όμως ακόμη άνθρωποι, πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, το λέω έντονα αυτό, που αυτά που λένε τα αισθάνονται κιόλας. Γιατί εγώ το έχω αισθανθεί, γι' αυτό το λέω. Και υπάρχουν και οι άλλοι που άλλα λένε και άλλα τα λένε γιατί πρέπει να τα πούν. Ή πρέπει να τα ακούσεις εσύ. Εκεί που κάθεσαι λοιπόν στα βουνά σου, τι ονειρεύεσαι για το μέλλον, τι σκέφτεσαι? Μόνο υγεία. Άμα δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Επειδή εγώ είπα ότι η υγεία πλέον, μια φορά στο σχολείο μας μάθανε για τα αγαθά. Αγαθά. Εγώ λοιπόν είπα ότι το μεγαλύτερο, όχι ότι είναι σωστό, αυτό αισθάνομαι εγώ, το μεγαλύτερο αγαθό του κόσμου ποιο είναι? Είναι λοιπόν η υγεία. Είναι ένα πράγμα που έδειξε ο χρόνος, ούτε μπορεί να το καθορίσει κανείς, ούτε μπορεί να το αλλάξει. Εδώ δείχνει, μας δείχνει όλους ίδιους. Είναι λοιπόν ένα αγαθό, άμα είσαι στην υγεία σου. Και είπα ένα δεύτερο. Και ο μεγαλύτερος πλούτος του κόσμου ποιος είναι? Για μένα λοιπόν είναι οι ανθρώποι. Έχεις ανθρώπους, έχεις τα πάντα. Γιατί και αυτό μας τα μάθανε στα υλικά. Δηλαδή και τα αγαθά, τότε που μας τα μάθανε στο σχολείο, μας τα μάθανε υλικά αγαθά. Όπως και το... Δηλαδή ο πλούτος και όλα αυτά είναι, μας τα μάθανε διαφορετικά. Όμως δείχνει ο χρόνος ότι δεν είναι έτσι. Τα υλικά είναι υλικά. Ενέχουνε. Ένα αγαθό λοιπόν είναι η υγεία, το έχουν όλοι, το χάνουν όλοι. Δεν μπορεί να κάνει. Έχει δείξει ο χρόνος ότι δεν έκανε κανείς τίποτα. Μπορείς να κάνεις κανένα τίποτα. Όσο λεφτά και αν είχε, όχι. Άρα όλοι οι ίδιοι. Ο πλούτος για μένα δεν είναι τα λεφτά, είναι οι άνθρωποι. Είναι οι φίλοι που είπετε, αλλά με την έννοια από το αισθάνεται ο καθένας. Όπως προείπαμε με τις λέξεις, είναι άλλο είναι τα λες και άλλο είναι τα αισθάνεσαι. Αγάπη. Η αγάπη έχει πολλές έννοιες. Εγώ σε αγαπώ γιατί έχεις λεφτά. Εσύ με αγαπάς γιατί σου δίνω κάτι. Αυτό με αγαπά γιατί τ' αρέσω. Τι είναι η αγάπη? Ο καθένας την καθορίζει όπως θέλει. Μου δίνει και σου δίνει και αυτός αγαπώ. Ο άλλος σου δίνει, δεν του δίνεις τίποτα και πάλι σε αγαπά. Γιατί έτσι είναι το κάρμα του, η ψυχή του. Δεν περιμένει κάτι. Και σε αγαπά και με τα λάθη σου και με τα σωστά σου και με όλα σου. Η αγάπη για μένα είναι κάτι που αγοράζεται. Δηλαδή άμα έχεις λεφτά, επειδή εσύ είσαι κάποια και έχεις λεφτά, με αγοράζεις εμένα και σε αγαπώ εγώ. Με τα λεφτά σου. Δεν είναι όμως αληθινή η αγάπη. Η αγάπη λοιπόν είναι αληθινή, είναι ανιδιοτελή. Για τα δικά μου δεδομένα. Για είδεστε όλοι τον ακροβάτη.